Γεια χαρά σε όλους, Θοδωρής Ζήρας εδώ, μαθηματικαθαρας.gr και κοιτάω τις ερωτήσεις, επεισόδιο νούμερο 222. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και στο τελευταίο επεισόδιο με τα δεκάδες σχόλιά σας και εσείς είστε ο λόγος που αυτή η σειρά προχωράει και προχωράει και μου φτάσει στα 222 επεισόδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν λόγια. Όποιος θέλει να συμμετέχει, γράφει το σχόλιο του, βλέπω τα πάντα, απαντάω σχεδόν σε όλα εφόσον είναι κάτι να απαντηθεί και βέβαια τα περισσότερα από αυτά θα απαντηθούν και σε βίντεο σε επερχόμενο επεισόδιο. Επιπλέον, όποιος θέλει να συμμετέχει στην παρουσία του, εδώ βρίσκεται το email, στέλνετε ένα email δηλώνοντας ενδιαφέρον, στέλνοντας και ένα μίνι βιογραφικό όσον αφορά τη δραστηριότητά σας για να σας στείλω πίσω μια σχετική ερώτηση και να κάνουμε μια ωραία κουβέντα και να απαντήσουμε και μία από τις δύο ερωτήσεις, τη δεύτερη, και να μάθουμε όλοι από όλους. Επιπλέον το Jump πάντα τρέχει, από κάτω υπάρχει πλήρης playlist με όλα τα διαθέσιμα jumps, κατεβάζετε όποιο σας αρέσει, ανεβάζετε τη συμμετοχή σας, γράφετε το όνομά σας και δίπλα τη λέξη G ερωτήσεις για να το βρω, το αρπάζω και ανεβαίνει συνήθως Τετάρτες σε εσύ παίζεις jump reaction video. Και τέλος, μαθηματικαθαρας.gr, κάθετος G ερωτήσεις, πλήρες ευρετήριο, σε αυτή τη σελίδα, με όλα τα επεισόδια και τα 222, με όλα τα θέματα, όλες τις ερωτήσεις, πάνω από 800 πλέον ερωτήσεις, ώστε να βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Πάμε να δούμε και τις σημερινές ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Καλησπέρα, δάσκαλε. Καλησπέρα. Ερώτηση για την εκπομπή σου G ερωτήσεις. Με βάση την εμπειρία σου και όσα βλέπεις στην τωρινή εποχή, αν ήταν να ξεκινούσες να εργάζεσαι τώρα ως κιθαρίστας μουσικός 2023, πώς θα ξεκινούσες, ποια θα ήταν τα βήματα που θα έκανες για να ζήσεις τη σήμερα ημέρα. Φοβερή ερώτηση. Βέβαια είναι υποθετική από την άποψη ότι αν ξεκίναγες τώρα, όμως νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω και δεν είναι ο σκοπός τι θα πω, ο σκοπός είναι τι μηνύματα θέλω να περάσω. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καταρχάς, μπορώ να σου πω ότι εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική έτσι πιο σοβαρά γύρω στα τέλη των 90. Έτσι. Έκανα το πρώτο μου άλμπουμ το 2001, οπότε ας πούμε ότι επαγγελματικά σαν μουσικός ξεκίνησα τότε. Έτσι. Μπορώ να σου πω ότι τότε τα πράγματα ήταν πολύ πολύ καλύτερα και στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Δηλαδή τι εννοώ. Στην Ελλάδα, γιατί αρχές 2000 δεκαετίας, στην Ελλάδα το χρήμα έρεε άφθονο, έτσι, παραμονές Ολυμπιακών Αγώνων, οργασμός εργασιών στην Ελλάδα, όλη η Ελλάδα είναι εργοτάξιο, φτιάχνονταν το μετρό, φτιάχνονταν Αττική Οδός, το αεροδρόμιο, κατασκευαστικές, όλοι χτίζανε, δάνεια αβέρτα, δίνανε τράπεζες, έτσι. Θυμάστε τα κλασικά αυτά που λέει, πάρτε ένα τηλέφωνο και πάρτε 5.000 δάνειο, κλπ, κλπ, βέβαια. Έτσι. Γι' αυτό φτάσαμε στα τα χάλια αργότερα και ήταν μνημόνια κλπ. Αλλά τότε έτσι ήταν τα πράγματα. Οπότε ήταν πολύ καλύτερη η περιραίωσα ατμόσφαιρα όσον αφορά την κοινωνία και βέβαια μαζί με αυτό πάει και η μουσική. Έτσι. Που σημαίνει ότι δουλεύαν περισσότερο τα μαγαζιά, τα νυχτερινά κέντρα, τα μπαρ, τα μπουζούκια, η δισκογραφία υπήρχε. Ενώ ότι οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές βγάζανε full albums, κυκλοφορούσαν 500 και 600 albums το χρόνο, που σημαίνει ότι κάποιοι έπαιζαν σε αυτά τα albums, έτσι, κιθαρίστες, drummers, μπασίστες, μουσικοί, συνθέτες, τυχουργοί, art designers που φτιάχνουν τα εξώφυλλα, φωτογράφοι, τα πάντα. Έτσι, στούντιο δουλεύανε, οι πάντες δουλεύανε. Έτσι. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα τότε ήταν πολύ πολύ καλύτερα. Σήμερα, 24 χρόνια μετά, 2024, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, έτσι δεν υπάρχει ίδια οικονομική άνεση, τα πράγματα είναι πολύ σφιχτά, υπάρχει ακρίβεια παντού. Ένας που βγάζει ένα μισθό τώρα, τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν ούτε κατά διάνοια ούτε κατά βασικά, ενώ τότε ήταν πολύ διαφορετικά, η αναλογία ήταν πολύ διαφορετική. Οπότε καταλαβαίνεις πως άλλο το τότε και άλλο το τώρα. Και είναι μόλις ουσιαστικά 25 χρόνια, έτσι. Δεν είναι ένας αιώνας να πεις ότι είναι κάτι φοβερό. Πράγμα που σημαίνει ότι εννοείται ότι οι επιλογές και οι προτεραιότητες κάποιου του οποίου θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική είναι τελείως διαφορετικές. Και βέβαια τότε δεν υπήρχε ίντερνετ ή υπήρχε στα σπάργανα, ενώ τώρα υπάρχει ίντερνετ και το οποίο έχει αλλάξει τα πάντα. Τα έχει φτιάξει όλα και τα έχει διαλύσει όλα ταυτόχρονα. Όταν λέω τα έχει φτιάξει όλα, τι εννοώ, ότι, και τώρα μπαίνω στο ζουμί της ερώτησής σου, ότι το 2000 που ξεκίνησα σαν μουσικός, η πεπατημένη ήταν πολύ συγκεκριμένη. Έφτιαξες ένα άλμπουμ με όποιο τρόπο μπορούσες, συνήθως πήγαινες σε ένα στούντιο και τα έχωνες, γιατί ακόμα η διαδικασία το να γράφω σπίτι μου με μια κάρτα ήχου και με plugins κλπ. Δεν ήταν διαδεδομένη και ούτε και η τεχνολογία το επέτρεπε. Έτσι. Αφετέρου μετά
για να κυκλοφορήσει κάτι, έπρεπε να πα σε μια εταιρεία, να βγει CD, να πάει στα δισκάτια, να υπάρξει διανομή. Που σημαίνει ότι ο καλλιτέχνη εξαρτώταν από τρίτα άτομα. Από δισκογραφικέ εταιρείε, από μανατζαρέω, από δισκάτια κλπ. Και λέω, αυτά τα έχω ζήσει. Δηλαδή τα δύο πρώτα μου albums, να πω, έτσι, το 1 και το 3, τα έβγαλα με μικρέ εταιρείε, ελληνικέ, οι οποίε όμω κάνανε φιλότιμε προσπάθειε, κάνανε ό,τι μπορούσαν, στέλναν στα δισκάδικα, κάνανε trades, ανταλλαγέ με άλλε αντίστοιχε δισκογραφικέ. Οπότε έβλεπε το CD σου να κινείται. Δηλαδή, τι είναι ο trades. Έπαιρνε μια μικρή εταιρεία ελληνική με μια άλλη μικρή εταιρεία από την Αργεντινή και κάναν τράμπα CDs. Δηλαδή έλεγε, δώσουμε 100, σου δίνω 100. Και έτσι ο καθένα μετά αυτά τα μεταπολούσε. Και έτσι κινούταν το εμπόρευμα. Δηλαδή κάποια στιγμή μου είπαν και δύο εταιρείες μου ότι ξέρεις, η πρώτη χιλιάδα έφυγε. Και λέω ότι τα αγοράσανε, λέω και τα χίλια. Κάποια τα αγοράσανε, αγοράστηκαν, κάποια άλλα έγιναν τράμπες. Οπότε κινούταν έτσι η αγορά. Τώρα αυτό δεν γίνεται. Έτσι. Δεν βγαίνει καν CD, θα το κυκλοφορήσεις ψηφιακά, διαδικτυακά, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τι συνεπάγεται αυτό, ψίχουλα. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω ούτε μια μπάντα, να την ξέρω έτσι προσωπικά, η οποία να μου πει ότι ξέρεις, εμείς κάνουμε τόσα streams και ζούμε από αυτά. Δεν ξέρω ούτε μία, ακόμα και ελληνικές επιτυχημένες μπάντες στον ήχο μας, στο σκληρό ήχο, έτσι που να κάνουν κάποια εκατομμύρια streams, αυτά δεν φτάνουν. Γιατί πόσοι να πρωτοπληρωθούν από αυτά, έτσι. Η εταιρεία, η μουσική, το στούντιο, το... ποιος να... Έτσι, οπότε, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ουτοπικό όσον αφορά την επιλογή κάποιου να γίνει μουσικός. Άρα, από τι σημαίνει αυτό, ότι ένας που θέλει να γίνει σήμερα επαγγελματίας μουσικός, το λέω μουσικός ενώ μόνο μουσικός. Δηλαδή, να έχει ένα συγκρότημα, να κάνει περιοδίες, να βγάζει άλμπουμς κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι 2-0 με τα αποδυτήρια. Ενώ 2-0 κατά. Έτσι. Γιατί ξέρω ότι είναι καταδικασμένο αυτό το πράγμα εμπορικά τουλάχιστον να αποτύχει. Πρώτον. Ενώ τώρα, λοιπόν, τι γίνεται τώρα, μπορεί να το κάνεις. Το θετικό ποιο είναι ότι μπορείς να κάνεις την ίδια δουλειά μόνος σου, σπίτι σου, με μηδέν έξοδα και πιστεύετε με, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εξίσου καλό. Σε όλα κάποιοι θα διαφωνείτε, ειδικά όσοι είστε σε στούντιο κλπ. Αλλά κατά τα ψέματα, ένας που ξέρει τη δουλειά και μπορεί να εγγραφήσει ένα καλό σήμα, να μιξάρει, μπορεί να βρει και ένα, να του μιξάρει από το Fiverr και να γίνει δουλειά με πάλι λίγα χρήματα, δηλαδή με 50 ευρώ το κομμάτι και να βγάλει μια αξιοπρεπή παραγωγή και έχει ελπίδες να κάνει κάτι. Ενώ παλιά εξαρτώσουν από εταιρείες, εξαρτώσουν από το Metal Hammer. Αν το Metal Hammer δεν είναι κάτι καλό για σένα, τα πράγματα δεν θα ήταν ευίωνα. Έτσι. Ενώ τώρα δεν σου καίγεται δεκάρα θα γράψει ούτε το Metal Hammer, ούτε τα περιοδικά αυτά. Δεν ξέρω καν και αν αυτά έχουν πια τις πωλήσεις που είχαν παλιά, έτσι, και αν έχουν την ίδια σημασία και την ίδια βαρύτητα η γνώμη τους. Όχι πως αυτό που κάνουν δεν είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να υπάρχει το Metal Hammer και τα περιοδικά αυτά, τα λίγα που υπάρχουν πια. Αλλά κατά τα ψέματα πια δεν είναι το βαρόμετρο στη γνώμη του κοινού και της κοινή γνώμη που ασχολείται με αυτή τη μουσική. Έτσι. Τώρα, να μπω στο ζουμί της ερώτησής σου λοιπόν. Αν ήταν να ξεκινούσε λοιπόν τώρα ως κιθαρίστης μουσικός, πώς θα ξεκινούσε? Δεν θα ξεκινούσα καν. Έτσι. Δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά με τη μορφή του μουσικού του επαγγελματία, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι 100, να το πω έτσι, 99 λίπες και μία χαρά. Να το πω έτσι απλοϊκά. Και γι' αυτό και εγώ δεν το έκανα ποτέ. Εγώ ποτέ δεν ήμουν μουσικός επί της ουσίας. Έτσι, πάντα ήμουν δάσκαλος. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή το πήρα γραμμή και από, μιλάμε τώρα τέλη 90s, αρχές 2000, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μακροημερεύσει και δεν μπορεί να είναι sustainable, έτσι, σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, να πω ότι είμαι μουσικός. Παίζω μουσική, έτσι, μόνο μουσική να παίζω. Με οποιαδήποτε μορφή της και αυτής της δουλειάς. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να πάει μακριά. Οπότε το πήρα γραμμή και πέρα από ότι η διδασκαλία είναι κάτι που είναι πιο σταθερό, μου αρέσει και πάρα πολύ, το αγαπώ πάρα πολύ. Οπότε αποφάσισα ότι θα κάνω πιο πολλά μαθήματα, θα ασχοληθώ με τη διδασκαλία, θα κάνω ό,τι άλλο γίνεται παράλληλα μέχρι να δω τι μου αρέσει, ώστε να κάνω και part-time ίσως κάτι άλλο. Τελικά κατέληξα να κάνω μόνο μαθήματα. Έχω κάνει 7 άλμπουμ, μεγάλη δισκογραφία σχετικά. Έριξα αρκετά χρήματα για τα δικά μου κυβικά, δεν τα πήρα πίσω ούτε το 50% και καλή παραγωγή, δηλαδή με ξένα ονόματα, με φίρμες. Όσοι ασχολούνται με τη δισκογραφία μου τα γνωρίζετε, αλλά δεν έγινε τίποτα ουσιαστικά, έτσι. Και τι λέω δεν έγινε τίποτα, ενώ ότι μπορεί να παίρνεις αποθετικές κριτικές από τον τύπο, από τον διευθυντή τύπο, από τα site, από αυτά, αλλά οι πωλήσεις δεν είναι αντίστοιχες. Και εσύ αυτό σε νοιάζει, έτσι. Όταν ρίχνεις κάποια χρήματα, περιμένεις πέρα από, από την καλλιτεχνική επιτυχία. Περιμένεις και κάποια εμπορική. Και όταν αυτή δεν έρχεται, μία του κλέφτη, δύο του κλέπτη, τρεις, δύο-τρεις φάπες, στην τέταρτη δεν γίνεται άλλο και λες, σηκώνω τα χέρια και προχωράω πάλι DIY. Έτσι. Οπότε, αν μόνο ξεκίνησα τώρα μουσικός, θα έκανα τα πάντα DIY. Όπως όταν ξεκίνησα, δηλαδή, πρώτα άλλη μου ήταν DIY, do it yourself, τελείως μόνος μου, με μηδέν κόστος, μηδέν budget, μηδέν ρίσκο. Και ήταν αυτό που ήταν, και σε όποιους άρεσε. Έτσι.
θεωρώ ότι το 2024 δεν αξίζει να ρίχνεις λεφτά στη μουσική και δεν το λέω αποτρεπτικά. Αν τα έχετε και σας περισσεύουν, ρίχτε τα. Αλλά αν είναι να το κάνετε αυτό από το εξτέρημά σας, δεν το συστήνω. Έτσι, δεν το συστήνω γιατί φοβάμαι ότι δεν αξίζει τον κόπο. Στην τελική, ξέρεις, θα βάλεις ένα άρτιο αποτέλεσμα και θα έρθει ο άλλος, θα τα ακούσει τσάμπα σε ένα κινητό με χάλια χεία ή με ακουστικά των 10 ευρώ. Έτσι. Και για ποιο λόγο λοιπόν να κάτσεις να ξεσκιστείς, να μιξάρεις ώρες ή να ρίξεις λεφτά για μια τέλεια παραγωγή που ο άλλος θα τα ακούσει τσάμπα, δεν θα δώσει φράγκο, γιατί ακόμα και το Spotify που τα ακούει, πάλι τσάμπα είναι έτσι, αυτές οι συνδρομές. Ουσιαστικά τα χρήματα που παίρνουν η μουσική είναι ψίχουλα. Όπως είπα και πριν, τι να πρωτοπληρώσεις με αυτά τα 0,00001 cents που δίνει αναπαραγωγή, ένα stream. Έτσι. Οπότε, τι θα έκανα λοιπόν, θα έκανα δισκογραφία π.χ., αλλά τα πάντα με όσο χαμηλότερο κόστος γίνεται. Και όχι με τσιγκούνης, γιατί είμαι ορθολογιστής και βλέπεις ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Έτσι. Δεν γίνεται μόνο να δίνεις, πρέπει και να παίρνεις. Και όταν δεν παίρνεις, θα πάψεις να δίνεις και θα πρέπει να κάνεις δουλειά με κάποιο τρόπο. Άλλο, ο οποίος να είναι πιο έξυπνος και πιο οικονομικά, να το πω έτσι, σε βάθος χρόνου βιώσιμος. Αυτό σε γενικές γραμμές. Και όσον αφορά τώρα, τι θα άλλαζε επίσης, θα χρησιμοποιούσα τα social media διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ συντηρητικός στα social media, ποστάρω μόνο τη δουλειά μου και γενικά είμαι πολύ συντηρητικός. Ποτέ δεν κάνω like πουθενά, δεν ποστάρω πουθενά. Ενώ το σωστό δεν είναι αυτό, τελικά να σου πω την αλήθεια μου. Το σωστό είναι να ποστάρεις παντού, να κάνεις like, να κάνεις dislike, να βρίζεις, να κάνεις. Γιατί έτσι φαίνεσαι περισσότερο, σε βλέπουν. Έτσι. Και τι γίνεται, θα σου πω ένα πολύ απλό. Πρόσφατα πήγα και εδώ καιρό, μίλαγα σε μια παρέα και ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν social media manager, έτσι ήταν αυτό που καλούνταν. Και μας έλεγε αυτό το πράγμα ότι πια πρέπει να είσαι πολύ ενεργός, όχι να όψεις να ποστάρεις μόνο τα δικά σου, να μπαίνεις και αλλού, δηλαδή να μπαίνεις να σχολιάζεις κάτω από δημοφιλή βίντεο για να σε βλέπουνε, έτσι. Να κάνεις like, να κάνεις dislike, να ποστάρεις και πράγματα εκτός. Δηλαδή, εγώ ποστάρω μόνο τη δουλειά μου. Τίποτα άλλο. Ούτε που πήγα, ούτε τι έκανα, ούτε που έφαγα, ούτε πότε έχω γενέθλια, ούτε τίποτα. Ποτέ. Έτσι. Σου λέω όχι, είναι λάθος αυτό. Πρέπει να ποστάρεις τα πάντα. Και το lifestyle σου και να κάνεις και ένα-δύο TikTok τη μέρα και 5-10 stories τη μέρα. Γιατί έτσι δουλεύει το πράγμα. Το κοινό δεν ενδιαφέρεται για την τέχνη σου. Ενδιαφέρεται και για την τέχνη σου, αλλά κυρίως αυτό που θα του τραβήξει την προσοχή είναι το μπούρου-μπούρου, το γύρω-γύρω. Έτσι, για να μπορείς να το κρατήσεις. Αλλιώς είσαι βαρετός. Και εντάξει, τώρα εγώ είμαι στα 49 μου, δεν μπορώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Αν ήμουν 19, μπορεί και να τα κάνω. Δεν ξέρω πώς πάει. Και τι μυαλά θα είχα στα 19, αν ήμουν τώρα, έτσι, το 2024. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Έτσι. Εγώ αυτό που θέλω να περάσω σαν μήνυμα είναι ότι ας φερθούμε έξυπνα. Δηλαδή, ας δοκιμάσουμε έστω και μια φορά να ρίξουμε κάποια λεφτά, να επενδύσουμε χρόνο, χρήμα, ψυχή. Αλλά αν δούμε ότι δεν πάει. Μην το τραβάμε από τα μαλλιά, έτσι, γιατί σημαίνει ότι για να μην συμβαίνει κάτι, υπάρχει κάποιος λόγος, έτσι. Είτε η αγορά δεν είναι κατάλληλη, είτε το timing δεν είναι κατάλληλο, είτε εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε τόσο καλοί όσο νομίζουμε, έτσι. Οπότε, φερθείτε έξυπνα, έτσι, μη σπαταλάτε το χρόνο σας και τα λεφτά σας, τα ωραία σας λεφτά, τα οποία με κόπο βγάζετε σε κάτι το οποίο είναι μάλλον μάταιο, από την άποψη ότι δεν λέω ότι να κάνετε ωραία μουσική κλπ, αλλά και, μην δίνετε τώρα από το στέρημά σας, έτσι, και μη στερήσετε πράγματα από την καθημερινότητά σας. Να περνάτε ωραία για να βγάλετε ένα άλμπουμ το οποίο είπαμε, ο άλλος δεν θα το εκτιμήσει το πιο πιθανό. Θα σου πει, ναι, πολύ πολύ ωραίο, αλλά και τι έγινε έτσι. Δεν φτάνει μια καλή κουβέντα. Θέλουμε και πιο χειροκιαστά πράγματα όταν κάνουμε τέχνη. Αυτό σε γενικές γραμμές, δεν ξέρω όταν σας μάθω την ψυχή και αυτός δεν είναι ο σκοπός μου. Ο σκοπός μου είναι απλά να σας προβληματίσω και να σας πω ότι ξέρεις, τα πράγματα είναι και έτσι. Δεν είναι μόνο έτσι. Και να σας πω και κάτι, βλέπετε, αυτό που το κακό που είναι τα social media σήμερα τι είναι ότι. Βλέπουμε πάντα την κορυφή του παγόμουνου. Βλέπουμε μόνο τους πολύ επιτυχημένους και παραδειγματιζόμαστε αυτούς, οι οποίοι είναι το 1%. Και δεν βλέπουμε το 99% που έχει αποτύχει, που έχει και όλα αυτά τα αποτελέσματα αυτού του πράγματος. Έτσι. Και δεν ξέρω αν θα πηγαίνετε ποτέ να επενδύσετε σε κάτι βλέποντας το 1% που έχει πετύχει ή το 99% που έχει αποτύχει. Έτσι, ή που δεν έχει καταφέρει αυτά που περίμενε. Θα σου κάνω και πάλι, δεν θέλω να σε μαρρώσω την ψυχούλα, θέλω απλά να σε προβληματίσω γιατί τα πράγματα έτσι είναι. Και κάτι ακόμα, εκεί στο 97, 98, 99 που ήμουν πολύ ενεργός με συγκροτήματα και σοβαρά συγκροτήματα στην Ελλάδα και έπαιζα, γνώρισα σχεδόν τους πάντες και παρατήρησα το εξής ότι ούτε ένας από όλους αυτούς δεν βιοποριζόταν με τη μουσική του.
Όλοι οι άλλοι είχαν παράλληλα άλλα επαγγέλματα, είχαν μπάρμπα στην κορώνη, είχαν πλούσιους γονείς, ήταν εφοπλιστές, ήταν κάτι άλλο, ή κάνανε άλλες δουλειές. Ούτε ένας από αυτούς δεν βιοποριζόταν. Οπότε συνειδητοποίησα ότι, λέω, τι πας να κάνεις, λέω. Πας να κάνεις κάτι το οποίο δεν έχει πετύχει κανένας. Και θα μου πείτε, μα ο τάδε ο ένας, δύο. Και εσύ θα πας με έναν, δύο στους χίλιους για να επενδύσεις τη ζωή σου, το μέλλον σου, έτσι, την καθημερινότητά σου. Δεν ξέρω, σκεφτείτε όλα αυτά και έτσι, τα πράγματα τώρα είναι και καλύτερα, είναι και χειρότερα. Είναι καλύτερα γιατί υπάρχει μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό στο τι κάνει. Δηλαδή, μπορεί να κάνει τα πράγματα και μόνο σου. Αλλά απ' την άλλη, είναι τόσοι πολλοί αυτοί που τα κάνουν, που έχει ευτελιστεί το προϊόν. Και έτσι, όταν υπάρχει προσφορά σε κάτι, αναγκαστικά η τιμή θα πέσει. Εφόσον η ζήτηση δεν είναι ίδια. Αυτό σε γενικές γραμμές. Ελπίζω να σα προβλημάτισα. Έτσι. Και δεν ξέρω και αν απάντησα επί τη ουσία την ερώτησή σου, έτσι, γιατί είναι πολύ υποθετική. Αλλά απλά έβαλα κάποιου προβληματισμού. Σε ευχαριστώ. Δεύτερη ερώτηση. Καλησπέρα, Θοδωρή. Πολύ ζουμί και ενδιαφέρον έχει το τελευταίο επεισόδιο και τα είπες όλα όπως είναι. Σε ευχαριστώ. Η ερώτησή μου έγκυται στο ζήτημα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ποια είναι η εικόνα γύρω από την κατοχήρηση των δικαιωμάτων στη χώρα μας? Κάποιος επερχόμενος καλλιτέχνης ή συγκρότημα στην Ελλάδα που δεν συνεργάζεται με κάποιο label, πώς μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια της μουσικής του εντός και εκτός της χώρας ώστε να την διαδώσει ύστερα? Πολύ ωραίο αυτό που λες. Και πάμε να τα πούμε λίγο. Θα τα πω λίγο πιο απλοϊκά. Να σου πω κάτι. Μη δίνεις δεκάρα για όλα αυτά. Και θα μου πεις, μα τι λες? Θα σου εξηγήσω αμέσως τι λέω. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω, υπάρχει ένα κανάλι με τον κύριο Γκίνο. Αυτός είναι ο κύριος. Φοβερό κανάλι. Και αυτός είναι ειδικός, είναι μάστερ σε αυτά. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Μπείτε στο κανάλι του. Και νομίζω από τα καλύτερα μουσικά κανάλια στην Ελλάδα. Περί μουσικής, περί πνευματικών δικαιωμάτων, περί πολλών ζητημάτων. Ο τύπος είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι. Είναι τουλάχιστον δύο γενιές μεγαλύτερος από μένα, οπότε έχει πολύ μεγαλύτερες εμπειρίες και ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι μουσικός, είναι δάσκαλος, είναι πολλά πράγματα, έτσι, με μεγάλη ιστορία, με βαθιά γνώση. Οπότε σε αυτό το κανάλι, έχω το link από κάτω, μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα κλπ. Εγώ λοιπόν θα σας πω το εξής: μην δίνετε δεκάρα για όλα αυτά. Και θα σας εξηγήσω και το λόγο. Ο λόγος είναι πολύ, πολύ πρακτικός. Ποιος ενδιαφέρεται να κλέψει τη δικιά σου μουσική? Ποιος ενδιαφέρεται να κλέψει τη δικιά μου μουσική? Κανένας. Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει καθαρά, είναι θέμα, να το πω, δημοσιότητας. Δηλαδή, μπορεί να γράψει ένα φανταστικό τραγούδι, το οποίο όμως έχει μόνο 100 views. Έτσι. Ποιος θα διαφερθεί να σε κλέψει? Κανένας. Κανένας δεν θα κλέψει κάποιον τον οποίο τον ακούνε 100 άτομα, ό,τι αριστούργημα και αν έχει γράψει. Λυπάμαι, αλλά αυτό το πράγμα πάει τελείως μαρκετινίστικα. Έτσι. Ο κόσμος θα διαφερθεί για κάτι τέτοιο όταν αρχίσει να υπάρχει μπούγιο. Έτσι. Θα σας πω το πιο κλασικό παράδειγμα, τον Nirvana, έτσι, που. Όταν βγήκαν Nirvana και έγινε η επιτυχία, σκάγανε, λέει, τα εξώδικα στην εταιρεία τους κατά εκατοντάδες κάθε μήνα. Εξώδικα, εξώδικες διαμαρτυρίες περί κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας. Γιατί πολύ απλά κάποιοι μυρίστηκαν χρήμα και τι είπαν, ότι να, αυτό είναι ένα κομμάτι γνωστό, έχω δύο ακόρτα που μοιάζουν, ας σου κάνω μια αγωγή να ζητήσω κανένα χρήμα, μπας και κερδίζω. Ενώ πως αν δεν είναι καραμπινάτη η κλεψιά, όλα αυτά δεν πάνε καν σε ακροατήριο και σε δίκη και απλά απορρίπτονται. Έτσι, μου τι θέλω να πω τώρα και με σένα. Το πήγα από τη μία πλευρά, πάμε από την άλλη πλευρά. Μη σε απασχολεί καθόλου. Δεν πρόκειται, φίλε μου, κανένα να ασχοληθεί μαζί σου και να σε κλέψει όταν είσαι κάποιο ανερχόμενο. Και αν κάποιο θέλει να το κάνει, δεν είναι βλάκα να σου πάρει το κομμάτι και να το κλέψει αυτούσιο. Θα πάρει μια ωραία που του αρέσει, όπω θα μπορούσε να πάρει από οποιονδήποτε και να την μανικιουλάρει λίγο και να την μπλασάρει. Έτσι. Οπότε δεν είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να σε ενδιαφέρει. Και τώρα, για να απαντήσω στην ουσία σε αυτό που λε, εγώ θα σου προτείνω το εξή. Γράψε τη μουσική σου. Όπως θέλεις και λοιπά, και εφόσον δεν έχει δισκογραφική εταιρεία, κάποια στιγμή αναγκαστικά θα το ανεβάσεις μόνος σου σε πλατφόρμες όπως το Spotify και λοιπά. Αυτόματα λοιπόν, όταν το ανεβάσεις, αυτό κατοχυρώνεται και δεν μπορεί κανένα να σου κάνει τίποτα. Τι εννοώ λοιπόν? Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες, το DistroKid, το CD Baby και λοιπά. Π.χ. εγώ συνεργάζομαι με το CD Baby. Όταν ανεβάσω τη δουλειά μου, πληρώνω ένα ποσό, 29, 39, 49 δολάρια, ανάλογα το πακέτο που θα προτιμήσω, και μέσα στο πιο καλό πακέτο που είναι το professional, αυτός αναλαμβάνει να είναι και ο publisher σου. Δηλαδή τι κάνει ουσιαστικά? Ανεβάζοντας εσύ τα κομμάτια, δηλώνεις στα credits και λοιπά ότι είσαι ο συνθέτης και λοιπά και λοιπά και λοιπά, και αυτόματα λοιπόν το CD Baby και οποιαδήποτε πλατφόρμα που κάνει τη δουλειά και ανεβάζει τη μουσική σου στις διάφορες διαδικτυακές παροχές υπηρεσιών, έτσι, streaming services και λοιπά, YouTube, Spotify, Apple Music κλπ. Τι κάνει παράλληλα?
είναι και ο αστυνομικός σου, ο οποίος τι κάνει, ελέγχει που αναπαραγάγεται η μουσική σου. Δηλαδή τι θέλω να πω. Αν πάρει κάποιος ένα άλλο κανάλι στο YouTube και ανεβάσει το κομμάτι σου αυτούσιο, γιατί έτσι του αρέσει, αμέσως στο YouTube, αμέσως στο CD Baby, γιατί εσύ του έχεις δώσει την άδεια, σαν publisher σου, τσουπ, το αναρπάζει και του λέει εδώ, αυτό το κομμάτι μου ανήκει, ανήκει στον πελάτη μου και όσα έσοδα παίρνεις από αυτό το βίντεο, το οποίο ανήκει στον πελάτη μου, θα τα παίρνει αυτός. Έτσι. Και έτσι λειτουργεί το πράγμα. Οπότε δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Με το που ανέβει, αυτόματα υπάρχει ψηφιακή ηλεκτρονική στάμπα ότι την τάδε μέρα, τάδε ώρα, τάδε δευτερόλεπτο έχει ανέβει και ανοίξει εσένα. Οπότε μη φοβάσαι το παραμικρό. Έτσι. Μην, και αυτό πάνω να μην κλείσει, το βλέπω πάντα με νέους καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν αυτή τη μεγάλη φοβία ότι θα τους κλέψουν τη μουσική. Μη φοβάστε τίποτα. Δεν πρόκειται κανείς να ασχοληθεί μαζί σας, μόνο θα ασχοληθεί μαζί σας αν γίνετε διάσημοι. Τότε, ναι, πριν βγάλετε οτιδήποτε, να το έχετε καλά κρυμμένο, γιατί. Όχι γιατί γράψατε το greatest success του αιώνα, απλά γιατί είστε διάσημοι. Και γιατί ο κόσμος το βλέπει διαφορετικά. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Αντιλαμβάνεστε. Είναι σαν το ένας αστικός μύθος που υπάρχει, που λέει ότι ξέχασε, λέει, ο Kirk Hammett το κινητό του σε ένα αεροπλάνο, ή ο Kirk Hammett ή ο Χέφιλ, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο, και είχε μέσα, λέει, τα ρίχτρο μετάλλικα. Λοιπόν, το οποίο μπορεί να ήταν μπουρδες, έτσι. Απλά επειδή ήταν αυτονόν, τον μετάλλικα, έτσι, αποκτούν αξία. Αν κάποιος έβρισε το κινητό σου με τα ξεχασμένα δικά σου ρίφ μέσα που τα είχες ξεχάσει και ήταν μέσα super duper ρίφ, κανείς δεν θα γυρωθούν, κανείς δεν ασχολούνται. Γιατί εσύ δεν σε ξέρει κανένας. Δεν ξέρω αν το πέρασα το μήνυμα σωστά, έτσι. Αλλά είναι κάτι το οποίο για μένα είναι δευτερεύουσα σημασία. Εγώ ποτέ μου δεν έχω ασχοληθεί με αυτά. Δηλαδή να κάτσω να προσέξω, να πριν κυκλοφορήσω κάτι το στείλω σε μια εταιρεία, να το κατοχυρώσει ή μου το κλέψουν. Εγώ να σου πω ότι παρακαλώ να με κλέψουν. Κλέφτε με για να πάω μετά να βρω ένα κοράκι δικηγόρο, να αρχίσω τις αγωγές και να τους πάρω τα σόβρακα και να τους πάρω λεφτά και να βγάλω πολύ περισσότερα λεφτά από τις κλοπές που θα μου κάνουν παρά από τα ίδια τα έσοδα, τα πενιχρά που προσφέρει αυτή η μουσική. Βέβαια αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, αλλά νομίζω να μπήκατε στο σκεπτικό μου. Οπότε μη φοβάσαι για την ασφάλειά σου, μη φοβάσαι να μην σε κλέψει κανένας, μη φοβάστε μην χάσετε την ασφάλειά σας, απλά κυκλοφορήστε το μόνο σας εφόσον το κάνετε και το πιο πιθανό είναι. Κληροφορήστε το μόνο σας και δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Δεν ξέρω, σε αυτά τα θέματα βλέπω πολλοί κόσμο που είναι υπερευαίσθητος, ενώ νομίζω δεν θα έπρεπε. Έτσι. Δεν νομίζω ότι κανένας σοβαρός καλλιτέχνης δεν θα κάτσει ποτέ να κλέψει κάτι αυτούσιο. Θα πάρει μια-δύο ιδέες, όπως κάνουμε όλοι, που επηρεαζόμαστε και να το προχωρήσουμε. Να το πάρει το κομμάτι στο ίδιο και να το βγάλει με άλλο όνομα. Είναι καθαρή αυτοκτονία. Έτσι. Είναι πανεύκολο να το πιάσεις, πανεύκολο να το κάνεις μια αγωγή, πανεύκολο να το πάρεις χρήματα. Και να αποδειχτεί ό,τι είναι να αποδειχτεί. Αυτό, έτσι. Και όταν βλέπετε να γίνονται δικαστήρια κλπ. Για τέτοιες υποθέσεις, μιλάμε για καραμπινάτες κλεψιές και εφόσον, έτσι, υπάρχει επιτυχία και διακυβεύεται χρήμα. Κανείς δεν πρόκειται να κλέψει εσάς, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει χρήμα να διακυβευτεί κλπ. Έτσι, αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, ένα παράδειγμα. Αν θυμάστε το κομμάτι με την Παπαρίζου, το number one, το οποίο ήταν του Χρήστου Δάντη. Κάποιος άλλος, ένας κύριος ψαλτάκης, συνθέτης, σεβαστός, είπε ότι το κομμάτι το έχει γράψει αυτός και του κλέψε την ιδέα ο Δάντης. Πήγε το κομμάτι στην Eurovision, έγινε χαμός, έγινε νούμερο ένα, έτσι, και έγινε δικαστήριο κλπ. Πιστεύετε με, εγώ πιστεύω ότι αν το κομμάτι πήγαινε άπατο, ο συγκεκριμένος ο κύριος ψαλτάκης ούτε που θα ασχολούταν με το θέμα. Γιατί πολύ απλά δεν θα υπήρχε κάτι να διακυβευτεί, δεν θα υπήρχε χρήμα, δεν θα υπήρχε δημοσιότητα, κάτι. Πήγε το κομμάτι νούμερο 1, οπότε για μένα καλά έπραξε ο άνθρωπος αυτός και ασχολήθηκε και έκανε μια αγωγή, πήγε σε ένα δικαστήριο, τελεσυδίκησε το δικαστήριο και έτσι πήρε και αυτός αυτά που δικαιούταν από αυτό το κομμάτι. Έτσι. Το λέω από αυτή την έννοια, έτσι. Όλη η ιστορία έγινε γιατί το κομμάτι αυτό βγήκε πρώτο στο Eurovision. Αν δεν έβγαινε, πιστεύω δεν θα είναι γερουθούνη. Έτσι λοιπόν ισχύει και εδώ. Εφόσον είστε παντελώς άγνωστοι, μη φοβάστε. Ουδής θα σας κλέψει. Ξέρω ότι κάποιος θα λέει τη λέει αυτός ο βλάκας. Αλλά σκεφτείτε λίγο πιο λογικά και πιο μάλλον ορθολογικά, έτσι, και πιο ρεαλιστικά. Αυτά για να σας πω. Ανέβασέ το, αυτόματα είναι κατοχυρωμένο, μη φοβάσαι τίποτα, κανείς δεν πρόκειται να σε κλέψει και αν κάποιος χρησιμοποιήσει κακόβουλα τη μουσική σου, θα ενημερωθείς στο επόμενο δευτερόλεπτο, γιατί η ίδια εταιρεία αυτή που έχεις βάλει να μοιράσει τη μουσική σου θα το βρει, γιατί κάθε μουσική έχει το ψηφιακό της αποτύπωμα, οπότε πολύ εύκολα, γιατί μένα μου έχουν τη συνέχεια. Στο YouTube μου στέλνει αναφορές κάθε εβδομάδα ότι ο Τάδε έχει χρησιμοποιήσει το Τάδε κομμάτι σου. Ο Τάδε το Τάδε. Τι θες να κάνεις, μου λέει.
Θες να τους πεις να το κατεβάσουνε, ναι, τελείως. Θες να πάρεις έσοδα από αυτά τα πενιχρά που δίνει το YouTube. Θες να μην κάνεις τίποτα. Έτσι. Γίνεται αυτό, οπότε μην φοβάσαι τίποτα. Αυτές λοιπόν ήταν οι σημερινές ερωτήσεις. Πολύ ωραίες ερωτήσεις, με μπόλικο ζουμί. Έτσι, μπήκε τη μιλάω 22-23 λεπτά, που σημαίνει ότι υπήρχε ζουμί σε αυτές τις ερωτήσεις. Και βέβαια αυτό οφείλεται σε ποιον, ναι, σε εσάς. Εσείς κάνετε τις ερωτήσεις και εσείς το λόγο που μου φτάσει σε τόσα πολλά επεισόδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι, να περνάτε ωραία, δημιουργικά. Κάθε μέρα είναι σπουδαία, κάθε μέρα γράφουμε ιστορία. Και μην αφήνουμε να φεύγει έτσι, να κάνουμε κάτι το βράδυ που κοιμόμαστε, πριν κοιμηθούμε, να σκεφτόμαστε ότι σήμερα κάναμε κάτι, γίναμε καλύτεροι, έστω και 0,01%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε θετικά και θα τα πούμε στο επόμενο. Σας ευχαριστώ.